Μεγαλύτερη είναι αυτή τη φορά η αισιοδοξία που υπάρχει στους παραγωγούς της Χρυσοβίτσας για την επίτευξη του στόχου, ώστε η πατάτα που παράγεται στην περιοχή να λάβει την πιστοποίηση ονομασίας προέλευσης. Το πρώτο βήμα έγινε σε συνάντηση των παραγωγών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, παρουσία και της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων Μαρίας Κεφάλα. Ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει και στο παρελθόν, χωρίς να τελεσφορήσει. Ωστόσο, στην παρούσα φάση τα μηνύματα είναι πιο ευείωνα. Σίγουρα μέχρι την πιστοποίηση θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, καθώς θα πρέπει να συνταχθεί μελέτη και ένας ολοκληρωμένος φάκελος που στη συνέχεια θα κατατεθεί. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί δεν είναι αυτό που απασχολεί τους παραγωγούς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι το παραγόμενο προϊόν τους πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορούν να φέρουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αυτό τόνισε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννου ο εκπρόσωπος των παραγωγών και πρόεδρος του ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας Περικλής Παλαιοπάνος. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, όπως μας αναφέραμε το θέμα στον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Βορύδη μας δέχτηκε με μεγάλη αισιοδοξία και μας είπε ότι θα μας βοηθήσει όσο δυνατόν μπορεί. Τώρα εμείς σαν παραγωγή θα ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες που χρειάζεται και εντάξει, αυτό είναι λίγο χρονοβόρο, όπως γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, δεν είναι σήμερα μιλάμε, αύριο το παίρνω, τι γίνεται. Και είμαστε πολύ αισιοδοξοί. Ήδη έχουμε ενημερωθεί για έναν που έχει ξανακάνει μελέτες για ΠΟΠ και εντός ημερών θα ενημερωθούμε και προσωπικά με αυτόν, θα έρθουμε σε επικοινωνία. Και να δούμε τώρα και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Έχει ξεκινήσει η μελέτη γιατί ο φάκελος πρέπει να έχει το όνομα, την περιγραφή, οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, απόδειξη προέλευσης, μέθοδο παραγωγής, πώς θα παράγουμε, φορείς ελέγχου, επισήμανση, ειδικές διατάξεις κοινωνικής νομοθεσίας και άλλα. Καταλάβετε. Και είναι χρονοβόρο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην πατάτα της Χρυσοβίτσας που μπορούν να ενισχύσουν, αν θέλετε, αυτό το αίτημά σας ώστε να γίνει προϊόν ονομασίας προέλευσης? Ναι, αυτό είναι που θα υπάρχει ιδιαιτερότητα. Πρώτον, θα είναι ότι η πατάτα της Χρυσοβίτσας γίνεται και σε φούρνο και την κάνει και ό,τι άλλο, δηλαδή και σε βραστές. Δεύτερον, το ξέρουμε όλοι ότι η πατάτα της Χρυσοβίτσας είναι το κίτρινο έντονο, βαφή, έτσι. Που αυτό δίνει προτεραιότητα, γιατί δεν υπάρχουν παντού το έντονο κίτρινο, το βαφή, σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδος. Ύστερα είναι ότι η πατάτα καλλιεργείται στα 1500 ψώμετρα, όπως γνωρίζετε. Και καταρχήν είναι το σημαντικότερο που σε όλα αυτά είναι ότι φωτίζονται κατευθείαν από πηγές. Έχει σημασία αυτό. Δεν υπάρχουν από υπολείμματα το νερό και ξέρω εγώ από ό,τι άλλο. Και αυτό δίνει μια ιδιαιτερότητα που ένα μεγάλο άσος στο να εγκριθεί και να πάρουμε την έγκρισή της. Η πιστοποίηση της πατάτας Χρυσοβίτσας θα έχει πολλαπλά ωφέλη σύμφωνα με τον κύριο Παλαιοπάνο, τόσο για τους παραγωγούς της περιοχής ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των παραγόμενων ποσοτήτων αλλά και των ίδιων των παραγωγών, όσο και για τους ίδιους τους καταναλωτές. Είναι κρίμα, ας πούμε, ένα προϊόν σαν την πατάτα Χρυσοβίτσας να μην έχει ΠΟΠ. Για εμάς τους παραγωγούς ανοίγει μια πόρτα. Έτσι. Πέρα από αυτό ότι μπορούμε να ζήσουμε, ανοίγει μια πόρτα όταν ξέρεις ότι θα μπορείς να προωθήσεις πιο εύκολο το προϊόν. Επειδή έχουμε δυνατότητες να καλλιεργήσουμε περισσότερα στρέμματα επάνω, αν φανταστείτε ότι το οροπέδιο είναι 3.500 με 4.000 στρέμματα και σαν παραγωγή καλλιεργούμε μόνο τα 1.500 λόγω ότι δεν μπορούμε να την προωθήσουμε, εννοείται ότι με την ονομασία προελεύσεως θα μπορέσουμε να παράγουμε περισσότερη παραγωγή. Μας δίνει κίνητρο για ένα καλό εισόδημα, να κρατήσουμε πιο νέους παραγωγούς, πιο νέα άτομα στο χωριό, να μην ερημώσει το χωριό και να υπάρχει ζωντάνια. Στον καταναλωτή εννοείται ότι θα ξέρει ότι όταν θα υπάρχει ονομασία προελεύσεως, θα γνωρίζει ότι όντως τρώω πατάτα Χρυσοβίτσας. Εντάξει, θα εξαιρέσουμε πάντα, θα υπάρχει λίγο το παραεμπόριο, να το πούμε αυτό, τα γνωρίζουμε αυτά όλοι, αλλά εμείς και σαν παραγωγή θα προσπαθούμε να το κυνηγάμε. Κύριε Παλαιοπάνο, πόσοι άνθρωποι ασχολείστε σήμερα με την πατάτα της Χρυσοβίτσας, έτσι ώστε να πούμε ότι κάνοντας και αυτό το βήμα θα υπάρξει μια μεγαλύτερη δυναμική για να ασχοληθούν και νέοι άνθρωποι? Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή επίσημα
Είμαστε γύρω στις 80 οικογένειες που καλλιεργούμε. Αν εξαιρέσουμε ότι τα τελευταία διετία με το νέο πρόγραμμα αγροτών κρίθηκαν 15 νέοι αγρότες τελευταία διετία. Και ας πούμε όταν θα υπάρχει και αυτό θα είναι μια ανοιγμένη πόρτα, να το πούμε, να το λέμε σαν πόρτα, γιατί είναι όντως πόρτα, η ονομασία προελεύσεως, θα έρχονται και από πίσω και άλλα νέα άτομα που θα μας κρατήσει. Οι 80 θα γίνουν 100, 120 χωριές. Σαν παράδειγμα Χρυσοβίτα παράγουμε γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια κιλά. Έτσι, ετησίως που έχουμε το τέτοιο θα μας δώσει, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα 15 εκατομμύρια κιλά. Μια καλή παραγωγή για ένα ορεινό χωριό. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και να ευχαριστήσει την βουλευτή Μαρία Κεφάλα για τη στήριξη αλλά και την μεσολάβησή της ώστε να υπάρξει αυτή η συνάντηση των παραγωγών πατάτας Χρυσοβίτσας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ευχαριστήσουμε λίγο τη Μαρία Κεφάλα, την κυρία βουλευτή μας, γιατί αυτή με την κυρία Κεφάλα ξεκινήσαμε διαδικασίες, αυτή μας ξεκίνησε, μας... Όρισε το ραντεβού. Ναι, το ραντεβού, ναι. Μας στήριξε, μας και μας στηρίζει.